Δεν ένιωθα πια κρύο. Δεν αισθανόμουν καν πόνο. Βρισκόμουν σε ένα μέρος γαλήνια, όπου κυριαρχούσε το φως και ζεστασιά. Ας το πάρουμε από την αρχή. Mm-hmm. Μια μέρα πριν την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Μαζί με το φιλαράκο μου πήγαμε στο εξοχικό των γονιών μου. Με το πρώτο φως του ήλιου θα ξεκινούσαμε την εξερεύνηση. Έπρεπε να φωτογραφίσω τα χιονισμένα τοπία του Τρόδους για μία προσωπική μου έρευνα. Βλοκ 1. Κυριακή. 30 Δεκεμβρίου του 2018. Η ώρα είναι 6:30. Έχω πάρει τον εξοπλισμό μου και κατευθύνομαι προς το Τρόδος. Έχουμε φτάσει, είμαστε στα περίπου 1900 μέτρα. Έξω κάνει αρκετό κρύο, είναι στους πλην 3 βαθμούς Κελσίου. Και είμαστε έτοιμοι για εξερεύνηση. Όλα φαίνονταν τόσο μαγικά. Είχα πεθυμίσει πάρα πολύ αυτό το χιονισμένο τοπίο. Τι είναι το vlog για εσένα? Το vlog για μένα είναι κάτι σαν ημερολόγιο. Εκεί φυλάω τα αποτυπώματα από τις περιπέτειές μου. Vlog 3. Μετά από μισή ώρα περπάτημα βρίσκομαι στα μέσα του μονοπατιού και θα ξεκινήσω τη φωτογράφηση. Είχες ξαναπάει στο συγκεκριμένο μέρος? Ναι. Είναι η τρίτη χρονιά που πήγαινα μετά από την πρώτη χιονόπτωση για να μαζέψω φωτογραφικό υλικό. Τα αποτελέσματα ήταν πάντα εντυπωσιακά. Vlog 4. Προχωρώ στο μονοπάτι, θερμοκρασία έχει πέσει και σε λίγο θα φτάσω στο αγαπημένο μου μέρος.
Έλα, Ανδρέα. Τι κάνεις, ναι. Καλά. Καλά, εσύ. Ναι, το πάρτι για αύριο. Θυμάμαι, μου το έχεις πει. Βασικά θα έρθω με τη Μαρία. Δεν σου το είχε πει. Ναι. Οκ. Τι? Δεν σ' ακούω καλά. Ναι, εντάξει. Θα μιλήσουμε μετά. Έλα, σε κλείνω. Bye-bye. Vlog 5. Έχω τελειώσει για σήμερα. Έχω μαζέψει όλο το υλικό που χρειάζομαι και είμαι στο δρόμο για την επιστροφή. Έλα, Μαρία. Τι κάνεις? Ναι. Ναι. Πρέπει να πάμε μαζί, πάμε εδώ. Τι ώρα θέλεις να είμαι κοντά σου? Κατά τις 9. Τις 9, ναι. Οκ. Ναι, να τα πούμε πιο μετά. Συνήθιζα να ξεκινάω τη μέρα μου με ένα κυπριακό καφέ. Ήταν κάτι σαν παράδοση πριν από τις εξορμήσεις μου. Για αρκετές μέρες παρακολουθούσα τη μετεωρολογική πρόβλεψη, περιμένοντας την κατάλληλη μέρα. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσε να μου συμβεί. Υπάρχουν φορές που δεν μπορείς να διαχωρίσεις την πραγματικότητα από το όνειρο. Κάτι σαν ανάμνηση, η οποία είναι κομμάτι από το παρόν.
Vlog 6. Ημερομηνία 30-12 του 2018. Ημέρα Κυριακή. Βρίσκομαι στο μονοπάτι Άρτεμις. Είμαι αρκετά χτυπημένη. Κάνει πολύ κρύο. Το όνομά μου είναι Κρίστια. Όποιος το βρει αυτό, σας παρακαλώ στείλτε βοήθεια. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί αρχίζει και νυχτώνει. Δεν έχω πολύ χρόνο. Κρύο. Δεν αισθανόμουν καν πόνο. Βρισκόμουν σε ένα μέρος γαλήνιο, όπου κυριαρχούσε το φως και ζεστασιά. Αναμνήσεις, εικόνες, συναισθήματα, σαν ταινία περνούσαν από το μυαλό μου. Πού βρίσκομαι, δεν έχει σημασία.